παιχνίδι. Θα μπορούσαμε να το τελειώσουμε, θα μπορούσαμε να το τελειώσουμε. Και θεωρώ ότι είναι κρίμα που δεν το έδειξε live κάποιο κανάλι σήμερα το συγκεκριμένο παιχνίδι, ενώ ήταν από τα πιο ωραία της αγωνιστικής. Αυτό συμφωνώ από ό,τι ο Σούλης και η αρχή ήταν στην παράταση. Νομίζω ότι τα παιδιά μας, τα οποία είναι η δεύτερη φορά που δείχνουν τέτοια προσωπικότητα, μετά το μεγάλο, παλέψουν με το τελευταίο δευτερόλεπτο. Θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι οι δυνατότητες τους είναι μεγαλύτερες από αυτές που βγάζουν μέσα τώρα. Η έναρξη του αθλήματος μας έχει καθυστερήσει. Δεν μπορώ να συμφωνήσω περισσότερο από ό,τι είπε για την έναρξη του αθλήματος. Είναι καταδείξει ανέκδοτο. Να πλημμυροτούνται οι ομάδες που δεν κάνουν προετοιμασία ή για όσους. Γιατί πλημμυροτούνται, γιατί πρέπει να κάνει 14 εβδομάδες προετοιμασία που κάνουν οι Παναχαϊκοί. Πέρα από το οικονομικό που έχουν οι διοικήσεις, πέρα από το οικονομικό, εσύ θέλεις να είσαι φορμαρισμένος στη 12η αγωνιστική. Είναι κάτι που κανείς δεν μπορεί να κάνει. Το 12ο πρόκειπλο και το 12η εβδομάδα. Και έχουμε φτάσει 14 και δεν έχουμε αρχίσει με παιχνίδια. Άρα ποιος πρημοδοτεί αυτός που θα ξεκινήσει 6 Νοεμβρίου με 12 εβδομάδες προπονήσεων. Είναι παράλογος. Αυτός που κάνει κακό στο ποδόσφαιρο, αυτός που δεν πληρώνει και έχει απ' έξω παίχτες, ιστορίες, προπονητές, θα πάει το 6 Νοεμβρίου, θα πάει μια χαρά στον προγραμματισμό. Οπότε είναι κρίμα. Θα πω μόνο ένα τελευταίο, το αγωνιστικό είναι αυτά που είπαμε όλοι όσους ακριβώς έτσι ήταν το παιχνίδι. Ένα τελευταίο. Πέρα από το αν έδωσε πέναλτι, δεν έδωσε, αν το πήρε πίσω μόνος του ή οτιδήποτε, και δεν έχει να κάνει καθόλου με την Παναχαϊκή, εγώ για το Βόλιο δεν θέλω να πω. Ελπίζω σήμερα να ήταν μια κακή διαιτησία και όχι ένα μήνυμα για εμάς για το Βόλιο. Τέτοιες νίκες κάνουν μέταλλο στην ομάδα και την έβλεπε. Όταν κερδίζεις, όταν ισοφαρίζεις ο Γάλλος, είναι το πλήμα στην παράταση του Γάλλου. Όταν η Παναχαϊκή, που είναι μια ομάδα με απίστευτα κοντά γραμμή, ήταν ένα το παιδί που έπαιξε και υπήρχε μια ομάδα. Το ότι παίξατε πρώτη φορά επίσημο παιχνίδι, το Πασαρικό που παίξε μετά από 172 μέρες εδώ, πώς νιώσατε, πώς είδατε τι. Πάρα πολύ όμορφη η ατμόσφαιρα γιατί το παρακίνησε με την ίδια ομάδα. Πάρα πολύ ωραία. Μην φέρνει το πρώτο ζήτημα, να. Να, δεν θα είναι εύκολο, είναι πολύ δύσκολο το πρωτάθλημα. Δεν υπάρχει από θα νικήσω περίπατο κανέναν αγώνα. Κανέναν. Του θέλουμε δίπλα μας. Εμείς θα προσπαθούμε μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο όπως σήμερα και του θέλουμε δίπλα μας. Θα πάμε όλοι μαζί για να βγει μια ομάδα. Για να κάνει πρωταθλητισμό μια ομάδα, να το θέσω έτσι, γιατί κανείς δεν μπορεί να το κάνει, είναι έγκλημα. Για να κάνει πρωταθλητισμό μια ομάδα, θέλει τη διοίκηση να υπάρχει σταθερότητα όπως έχουμε εμείς και παίχτε με τον κόσμο να είναι εδώ. Ο κόσμος σήμερα ήταν ο δεύτερος παίχτης σε μπροστά στην ομάδα. Κύριε Δευτερόπουλε, πρώτον θα μου επιτρέψετε μια μικρή έτσι, διόρθωση. Το παιχνίδι μεταδόθηκε διαδικτυακώς ζωντανά μέσα πάμε, από το ίδιο από την Κοσμοτέλη. Πάμε, το έχετε δίκιο. Μιλούσα από το Κοσμοτέλη και διέδειξε δύο άλλα παιχνίδια. Αυτό εννοούσα πανελλαδικά. Θα... Το βράδυ θα ανεβούν τα καλύτερα στιγμιότυπα και η συνέντευξη τύπα. Και δεύτερον, οι γνωρίζοντες και οι δήμονες της κατηγορίας σας κατατάσσουν ως ένα από τα φαβορή για την άνοδο. Αν αποδέχεστε το ρόλο αυτό και ποιος είναι ο στόχος ο κοινός της ομάδας. Είναι μια 4-5 ιστορικές ομάδες. Έχει ο Πανσεραπέζος πολύ μεγάλη ιστορία. Έχει πάρα πολύ μεγάλη ιστορία. Έχει πάρα πολύ μεγάλη ιστορία. Είναι και πολύ πάρα πολύ δυνατή. Και η καρδίτσα. Είναι ξεκάθαρα μακροπρόθεσμα. Όποια ομάδα από αυτές έχει τη μεγαλύτερη ηρεμία, γιατί θα έρθουν στραβές, όποια για μένα έχει τη μεγαλύτερη ηρεμία, θα έχει τις περισσότερες πιθανότητες να πετύχει την πολυπόθεση η άνοδο. Το παίκτη όμως που περιμένει τόσο καιρό να παίξει, μπορεί ο προπονητής να τον κρατήσει. Έναν οικογενειάρχη παίκτη, ο οποίος είναι μακριά από τον τόπο του. Ό,τι και να του πεις, ό,τι και να του κάνεις. Πόση προπόνηση. Πόση προπόνηση. Προετοιμαζόμαστε αυτό, λέει, προετοιμαζόμαστε τόσους μήνες και τώρα την ημέρα που ανακοινώθηκε για 6 Νοεμβρίου είχαμε ένα φιλικό. Αν βλέπατε τα παιδιά στα αποδυτήρια, ήταν λες και τι τους είπαν. Κάναμε και το χειρότερο μας παιχνίδι. Δεν τους είπα τίποτα. Δεν σηκώθηκα από τον πάγο. Φυσικά. Φυσικά. Έχω φτάσει τόσες εβδομάδες και μου λες 6 Νοεμβρίου τώρα. Να δει πως η όμως ήταν αναγκαστική αλλαγή γιατί από μακριά μου φαινόταν ότι είχε κάποιο πρόβλημα. Ναι.